Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το 2017 είναι ένα σημαντικό έτος για την Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς μετά από 1700 χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα το σκήνομα της Αγίας Ελένης. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει εστιάσει όχι μόνο στο προσκυνηματικό και θρησκευτικό σκέλος, αλλά και στην ανάδειξη της χριστιανικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Σήμερα, στο στούντιο του CNN Greece, έχουμε κοντά μας ένα νέο άνθρωπο, τον κύριο Θανάση Τσαλάγκα. Είναι χρυσοκεντητής και κατασκεύασε το ένδυμα το οποίο φοράει το σκήνομα της Αγίας Ελένης. Κύριε Τσαλάγκα, σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσαλάγκα, περιγράψτε μας το ένδυμα της Αγίας Ελένης. Το ένδυμα της Αγίας Ελένης είναι κατασκευασμένο από πορφυρό βελούδο καλής ποιότητος με αληθινά μαργαριτάρια. Δεμένα με μουράνο πέτρες, τα οποία είναι κατασκευασμένα από χρυσό, σειρματερό, βυζαντινής τεχνοτροπίας, και όλο αυτό το σύνολο δένει έτσι την αξία της Αγίας Ελένης ως αυτοκράτηρα και μας δείχνει την τιμή και την αξία, έτσι ώστε να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την Αγία Ελένη. Δημιουργημένο στο χέρι, κατασκευασμένο κομμάτι-κομμάτι, ραμμένο στο χέρι και ντυμένο στο χέρι, τοποθετημένα τα μαργαριτάρια όλα ένα-ένα, καθώς επίσης και τα κοσμήματα με τα μουράνο, τοποθετημένα με την τεχνοτροπία, την παλαιά βυζαντινή τεχνοτροπία. Πείτε μας, ποια ήταν η πηγή έμπνευσής σας. Η πηγή έμπνευσής μου ήταν τα ψηφοδοτά της Αγίας Σοφίας. Σε ένα μου ταξίδι στην Αγία Σοφία, στο Γενικονίτη, όταν ανέβηκα και είδα, υπάρχουν δύο ψηφοδοτά αυτοκρατόρων, της αυτοκράτηρας και του αυτοκράτορα. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιοι ήταν οι αυτοκράτορες αυτοί, αλλά θυμάμαι μου είναι χαρακτηριστικά το ένδυμά τους. Και μάλιστα το ένδυμα της αυτοκράτηρας, έτσι ώστε πήρα και εγώ ιδέα από αυτή την εικόνα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν μιλούσαμε με τον Θεοφιλέστατο Αγαθάγγελο στο γραφείο του για την κατασκευή του ενδύματος, εκείνη τη στιγμή έβγαλε και το σχέδιο. Μιλώντας, μου ήρθε η εικόνα του ψηφιδωτού. Και σκεφτόμενος εκείνη την ώρα πώς θα κάνω το σχέδιο και γενικά όλο το ένδυμα, μου ήρθε η εικόνα αυτή της αυτοκράτηρας στο ψηφιδωτό. Και λέω ότι πρέπει έτσι να κατασκευάσω και εγώ ως αυτοκράτηρα και Αγία Ελένη το ένδυμά της. Στη συνέχεια της κουβέντας έκανε ένα σχέδιο και βάσει εκείνου του σχεδίου που αποφασίσαμε εκείνη την ημέρα βγήκε και σχεδόν το 90% του αποτελέσματος είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Εκτός όμως από το βυζαντινό ένδυμα, φιλοτεχνήσατε και τα υποδήματα τα οποία. Και τα υποδήματα της Αγίας Ελένης. Δεν είμαι κατασκευαστής υποδημάτων. Μπορώ να πω ότι έγινε ένα θαύμα με όλη την κατασκευή του ενδύματος. Και μάλιστα, όταν ξεκίνησα να κάνω τα υποδήματα, παρακάλεσα την Αγία και είπα ότι Αγία μου, βοήθησέ με να γίνουν όλα όπως εσύ θέλεις. Και δόξα τω Θεώ, γίνανε όλα πάρα πολύ καλά. Και μπορώ να πω ότι γίνανε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή, δεν πίστευα ότι θα γινόταν η κατασκευή της τόσο άρτια και γρήγορη. Σας είχε θέσει κάποιους περιορισμούς η Αποστολική Διακονία. Ναι, θα σας πω. Οι περιορισμοί ήταν ότι μέχρι να ανακοινωθεί η άφιξη του σκηνώματος δεν θα έπρεπε να αναφέρω σε κανέναν τίποτα. Όπως επίσης και το σχέδιο αυτό να μην κατασκευαστεί ξανά με τα ίδια σχέδια και τα ίδια κομμάτια. Mm-hmm. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το ένδυμα. Το ιδιαίτερο είναι ότι είναι ένα αυτοκρατορικό ένδυμα με βάση την παλαιά παράδοση των ενδυμάτων των αυτοκρατόρων. Στο στήθος της Αγίας έχει ένα κεντυμένο σταυρό. Θέλαμε να δηλώσουμε με το σταυρό αυτό ότι η Αγία βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα. Με το ταξίδι της και έχουμε και την εορτή του Τιμίου Σταυρού και την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Καθώς επίσης έχει δύο δικεφάλους, δεξιά και αριστερά στα μανίκια της. Θέλαμε να δηλώσουμε την βυζαντινή παράδοση της Ελλάδος και την ορθόδοξη παράδοση της Ελλάδος και γενικά το πνεύμα του Βυζαντίου και σαν καλλιτεχνικό, αλλά και σαν πνευματικό κομμάτι. Είναι η σύνδεση του Βυζαντίου με τη Δύση. Δηλαδή, η αναγέννηση της Δύσης περνάει από το Βυζάντιο. Έχει όμως και μια αφιέρωση του Αρχιεπισκόπου. Πείτε μας που βεβαίως είναι τοποθετημένη και το τι ακριβώς είναι. Είναι η αφιέρωση του Αρχιεπισκόπου μαζί με το κειμενάκι το οποίο το συντάξανε για να υπάρχει. Είναι στο πίσω μέρος της Αγίας Ελένης. Κεντυμένο με βυζαντινά γράμματα και υπάρχει η αφιέρωση του Αρχιεπισκόπου με την ημερομηνία κατασκευής. Κύριε Τσαλάγκα, εσείς είστε χρυσοκεντητής. Κατασκευάζετε αρχιεπισκοπικές μήτρες. Μήτρες, βέβαια. Τι ακριβώς είναι η χρυσοκεντητική
και από πού έχει τις ρίζες της. Μάλιστα. Η χρυσοκεντητική είναι μια αρχαία τέχνη και μεγάλη τέχνη. Έχει ρίζες στην αρχαιότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές πολιτισμένες και μάλιστα με μεγάλο πολιτιστικό υπόβαθρο περιοχές και χώρες. Στην Ελλάδα όμως έχει ρίζες από την αρχαιότητα, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που μεταλαμπαδεύτηκε από την ελληνική, από την αρχαία Ελλάδα, μεταλαμπαδεύτηκε στη Ρώμη. Έχουμε τα ενδύματα των αυτοκρατόρων και γενικά των αρχόντων να είναι και ντυμένα. Η μεγάλη ακμή του χρυσοκεντήματος είναι την περίοδο του Βυζαντίου, όχι μόνο από την εκκλησιαστική τέχνη, αλλά και τη λαϊκή τέχνη στις φορεσιές και μεταλαμπαδεύτηκε πάλι στα νεότερα χρόνια και την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Έχουμε μεγάλη άνθηση του χρυσοκέντητου και του αμφίου, αλλά και των λαϊκών φορεμάτων. Είναι μια εξαιρετική τέχνη, δύσκολη, απαιτεί υπομονή, αγάπη. Εγώ θα το έλεγα, απαιτεί να είσαι ερωτευμένος μαζί της για να μπορείς να την αναδείξεις και να την πλουτίσεις. Να μην το βλέπεις μόνο ως βιοποριστικό επάγγελμα, αλλά ως κάτι που θα αφήσει την ψυχή σου και την καρδιά σου αποτυπωμένη στην ιστορία. Κύριε Τσαλάγκα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που παραχωρήσατε στο CNN Greece. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.